από την πρώτη εφορία Αθηνών, εκεί όπου συνέβη το εξής. Απίστευτο και παράδοξο. Ένας ιδιώτης που του χρώσταγε το δημόσιο χρήματα, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έκανε τι, Σταύρο? Πήγε λοιπόν μενόμενος στην εφορία, στην ΑΔΟΗ Αθηνών. Ο συγκεκριμένος ιδιώτης τον συνόδευε βέβαια δικηγόρος αλλά και δικαστικός επιμελητής και κρατώντας στα χέρια του μία πράξη, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν απόφαση και του έδινε την δυνατότητα να κατασχέσει χρηματικό ποσό από την εφορία. Ζητούσε λοιπόν από τον Ταμεία να του δώσει το χρηματικό ποσό που του χρώσταγε το δημόσιο. Η αντίδραση του Ταμεία, Άννα, ήταν άμεση, κλείδωσε το ταμείο του και εξαφανίστηκε. Οι υπόλοιποι ταμπουρώθηκαν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, πίσω από τα γκισέ. Ενημερώθηκε βέβαια άμεσα η προϊσταμένη της εφορίας, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε του Υπουργείου Οικονομικών. Α, ναι. Κανονικότατα. Πρέπει να σου πω βέβαια πως δεν πραγματοποιήθηκε η πράξη της κατάσχεσης. Όμως ο ιδιώτης δεν σταμάτησε εκεί. Ζητούσε να κατασχέσει την κινητή περιουσία, δηλαδή τραπέζια, καρέκλες, γραφεία, υπολογιστές, ό,τι μπορούσε να πάρει από την εφορία μέχρι να εσωφαρίσει το ποσό που του χρωστούσε το δημόσιο. Ούτε αυτό βέβαια κατέστη δυνατό. Υπήρξε και μια ανακοίνωση από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, την κυρία Σαββαίδου, η οποία βέβαια ενημέρωνε και τους υπαλλήλους των ΔΟΗ και των εφορίων ότι δεν είναι δυνατόν, υπάρχει νόμος που απαγορεύει την κατάσχεση τόσο των χρημάτων που βρίσκονται στα ταμεία όσο και των ακίνητων και κινητών στοιχείων βέβαια που έχουν οι εφορίες. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι ποινικό αδίκημα να προχωρήσει κανείς την κατάσχεσή τους. Όμως ο άνθρωπος φεύγοντας είπε ότι θα επιστρέψει με νέα κατασκευήρια. Πρέπει να σου πω πως νωρίτερα είχε περάσει και από την ΔΟΗ Κηφισιάς, ούτε εκεί κατάφερε βέβαια να πάρει κάποιο χρηματικό ποσό. Και μένει βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλοι μιμητές του ανθρώπου και αυτού ή αν θα επιστρέψει βέβαια. Σταύρος, ευχαριστώ.